Να εκφράσω τη χαρά μου που σας ξαναβλέπω καταρχάς. Και την ικανοποίησή μου, διότι βλέπω ότι το διάστημα αυτό προχωρήσει η προσπάθεια. Αντιλαμβάνεστε ότι η σημερινή μας σύσκεψη γίνεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή στη χώρα. Σε μια ιδιαίτερα πυκνόσπορη χώρα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη στιγμή που θα μαντέψουμε καρπούς μιας υπολογιστούς δύσκολης προσπάθειας, θυσιών από την πλευρά του ελληνικού λαού. Ως εκ τούτου θα με συγχωρέσετε γιατί το μυαλό μου αυτές τις ώρες βρίσκεται στην διαπραγμάτευση και στην εξέλιξη για τις κρίσιμες συνεργασίες του Αγιανού Γιώργου που αφορά και τις κρίσιμες αποφάσεις και τις αποφάσεις του ελληνικού λαού. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά θετική η συγκυρία, καθώς έχουμε διαψεύσει θετικά τους εταίρους μας, έχουμε ολοκληρώσει ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα νομικών μεταρρυθμίσεων, εγκαίρως. Έχουμε αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη. Μόνο πλάνος. Έχουμε αναβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας, μια και νέα και αποφασιστική προσπάθεια να λύσουμε χρόνια προβλήματα στα γείτονά μας, στη γειτονιά μας, στην περιοχή των Βαλκανίων, με την ιστορική συμφωνία που έχουμε μια εβδομάδα για τους οδηγούμενους. Περιμένουμε αύριο και μια απόφαση για τη διεθνή θέση του έργου που θα σας καταλαβήσει από τέλος της ελληνικής περιπέτειας της Ελλάδας και το τέλος της κοινότητας. Συνεπώς θεωρώ ότι το να συζητάμε σήμερα για την υπεράσπιση του τουρκικού κράτους και της υγείας είναι εξαιρετικά σημαντική και σημαντικό γεγονός που έρχεται και συμπίπτει η τουρκική συμπίπτωση. Είναι προτεραιότητά μας για το τουρκικό κράτος, είναι προτεραιότητά μας η υγεία. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο η υλοποίηση αυτή τη πολύ σημαντική προσφορά του κλίματο κάνει άσχημο με 250 εκατομμυρίου και περιμένουμε να φάνει σε αντιλαμβάνει σε ελλείμματα του συστήματο υγεία για να δημιουργήσουμε μια περισσοτική δυναμική. Δύο μήνες πριν εδώ υπογράψαμε αυτή τη δωρεά. Είχα επισημάνει ότι θα κάνουμε το πάνω να προχωρήσει γρήγορα. Είμαστε σήμερα εδώ για να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα και να ελέγξουμε το προηγούμενο. Η αίσθηση που έχω είναι ότι τα πρώτα βήματα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται ακόμα αντιμέτωπη με αυτό το τέρας της αυτοκρατίας και πρέπει σε κάθε βήμα να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εν τούτης, οι συνεργάτες μου λένε ότι οι διαδικαστικές δυσκολίες ξεπερνιούνται. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο ορισμός εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου στην Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έχει ολοκληρωθεί ο ορισμός μελών των ομάδων έργου και έχουν ήδη ξεκινήσει συναντήσεις. Προχωρά η επεξεργασία της σύμβασης που θα καθορίζει τους βασικούς όρους υλοποίησης της δωρεάς του συνόλου των έργων και για κάθε έργο θα ακολουθήσει η σύναψη επιμέρους σύμβασης δωρεάς, η οποία και θα εξειδικευτεί. Έχει δρομολογηθεί η εξειδίκευση του ιατρικού εξοπλισμού που θα αποδοθεί στον Ευαγγελισμό και τέλος, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και αφού οριστικοποιηθεί το κείμενο της Σύμβασης Δωρεάς και της Σύμβασης Δωρεάς Εξοπλισμού στον Ευαγγελισμό, οι συμβάσεις αυτές θα υπογραφούν και στη συνέχεια θα κυρωθούν με νόμο από τη Βουλή. Θέλω λοιπόν πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας σύσκεψη για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη συνεισφορά σας και την έμπρακτη στήριξη σε ένα ζωτικό τομέα για κάθε πολίτη του ελληνικού κράτους που είναι η υγεία και βεβαίως να ευχαριστήσω για την συνεισφορά του και για την παρουσία του σήμερα εδώ, τον Ρέτσο Πιάνο. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε όχι μόνο
μια σημαντική συμβολή καλύπτοντας ανάγκες του συστήματος υγείας, αλλά και μια σημαντική αρχιτεκτονική συμβολή στον αστικό χώρο όπου θα δημιουργηθούν σημαντικές παρεμβάσεις. Και εγώ θέλω να ξεχωρίσω μεταξύ όλων των άλλων τις τρεις παρεμβάσεις, η μία αφορά το νοσοκομείο, την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Πνευματιμής, την κατασκευή του νοσοκομείου Πέδων Θεσσαλονίκης, επιτέλους Θεσσαλονίκη, συγκροτεύουσα, αποκτά ένα μεγάλο αστικό κέντρο, αποκτά νοσοκομείο Πέδων, αλλά και την παρέμβαση στο χώρο που σήμερα είναι το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου έχουμε την κατασκευή, την ανακατασκευή και την δημιουργία στο σημερινό κτίριο που είναι ο οίκος των αδελφών, των αδελφών νοσοκόμων, όπου θα έχουμε ένα κτίριο που θα λειτουργήσει ως έδρα του τμήματος νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις και με αυτές τις ευχαριστίες να δώσω τον λόγο σας. Πρώτα απ' όλα να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.